Νομίζω πως έχει τις προϋποθέσεις να το κάνει, γιατί και είναι σε μια περίοδο που έχει το momentum, έχει την τύχη με το μέρος του. Εντάξει, προφανώς δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό το, γιατί για να μην κρυβόμαστε, στο Περιστέρι είχε πάλι και τύχη, βοηθήθηκε από αυτό ο Παναθηναϊκός. Και πλέον μπαίνουν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα στην εξίσωση, κάτι που σημαίνει ότι ο Λάζλο Μπόλωνη θα έχει περισσότερες λύσεις. Σταδιακά θα βελτιωθούν και ο Μαουρίσιο και ο Βιγιαφάνιες, που βλέπουμε ότι είναι από μετά την πρωτοχρονιά, μετά την είσοδο του 21, είναι σε κακή κατάσταση λόγω της περιπέτειας με τον κορονοϊό που πέρασαν. Οπότε θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυτές τις προϋποθέσεις για να το πετύχει. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ φαίνεται τα προβλήματά τους περισσότερο να μεγαλώνουν παρά να πάνε προς το να επιληθούν. Είναι δηλαδή σε μια αντίστροφη πορεία οι ομάδες. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει τρένο, το έχω ξαναπεί, έχει και ο Παναθηναϊκός τις δικές του αγωνιστικές ελλείψεις, που σε κάποια παιχνίδια θα τον ταλαιπωρήσουν και θα του κοστίσουν βαθμούς.